Για πες μας, Δημήτρη, για την πλάνη της αναλαμπής. Λοιπόν, κοίτα να δεις, Χριστόφορε. Είναι μερικοί που το λένε ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και καλά ζηλωτές και πατριώτες. Και το μόνο που κάνουν στη ζωή τους είναι να λένε πέσε πίτα να σε φάω. Περιμένουν δηλαδή να γίνει η αναλαμπή του ελληνισμού, η αναλαμπή της ορθοδοξίας και να πέσουν από τον ουρανό έτοιμα. Ουρανοκατέβατα. Πρώτον, να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, του Βυζαντίου. Να πάρουμε πίσω τις χαμένες πατρίδες αλυσμόνητες της Σμύρνης. Να καταστραφεί η Τουρκιά και να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δηλαδή, περιμένουν ότι θα έρθει ένας βασιλιάς. Κάποιοι τον λένε ότι είναι ο Ιωάννης Βατάτζης, κάποιοι λένε ότι είναι ο Ιωάννης Παλαιολόγος. Ή ο Μαρμαρωμένος. Ή ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς, του οποίου προσπαθεί, λέει, βγαίνει σιγά σιγά. Λες και πήγε και τότε ο αναλαμπιστής και το μέτρησε με τη μεζούρα ότι βγαίνει. Και περιμένει λοιπόν στοϊκά και μοιραία. Δεν έγινε τζαμί. Βεβαίως και έχει γίνει τζαμί τώρα αυτή τη στιγμή. Περιμένει ο αναλαμπιστής στοϊκά και μοιραία να πάρει την Κωνσταντινούπολη. Ο αναλαμπιστής εδώ στο Βοτανικό Αθηνών, τη Συνοικία Βοτανικός, του Δήμου Αθηναίων. Ναι, έχει έρθει ποτέ να μην μας πάρουν την Παναγία Ελευθερότητα που την πήρανε. Ο αναλαμπιστής δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ αν θα γίνει τέμενος στην Ιερά Οδό του Εγάλεο. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ αν γκρεμίσαν εκκλησίες. Ήρθε ποτέ να διεκδικήσει δεν εδώ. Δεν ήρθε ποτέ να διεκδικήσει τίποτα. Το μόνο που διεκδικεί είναι καλοπέραση, καλό φαΐ. Μύκονο, φραπέ. Σεσλόγγ, Μύκονο. Παραλία. Κολαράκια. TikTok. Στήθη, influencers. Μεγαμπάιτ στο ίντερνετ. Έτσι. Ναι. Κινητό 5G. Αλλά φοβάται και το 5G να μην βγάλει καρκίνο. Αλλά θέλει όμως και κινητό 5G. Θέλει και την πόλη, θέλει και λειτουργιά και να ανάψουμε κεριά, ε! Και να ανάψει κεριά στην Αγία Σοφιά και κάνει το πατριώτη και βάζει μπλούζες με σπαθιά και με λεωνίδες και τέτοια. Και δεν ξέρει ότι η Αγία Σοφιά είναι η Αγία του Θεού Σοφία. Είναι... Και όχι η Αγία Σοφία. Ακριβώς, είναι η Αγία του Θεού Σοφία. Και δεν το ξέρουν ούτε αυτό. Δεν το ξέρει. Αλλά το θέλει έτοιμο. Δεν τον ενδιαφέρει η Σοφία και προέρχεται και αυτό από την αρχαία Ελλάδα ακόμη. Οι Έλληνες είχαν θεότητα της Σοφίας στη Θεά Αθηνά. Το ίδιο είναι και στην Ορθοδοξία σήμερα, που είναι η Παρθένος η Αθηνά, υπερμάχος στρατηγός. Όπως και εδώ στην πρωτεύουσα που χάσαμε και την Παναγία Ελευθερότρια, είσαι και αρχαιοελληνικούς ναούς, παρακείμενα. Είναι ένα κημητήριο νεκροταφείο των αρχαίων Αθηνών, παρακείμενα. Υπήρχαν αρχαίοι ναοί. Των έξι θεών, πώς λεγότανε, των αρχαίων. Των 12 θεών, ναι. Είναι στην αρχαία αγορά. Εδώ ήταν προάστιο των Αθηνών. Δήμος. Και γύρω-γύρω είναι καθαρά ελληνοορθόδοξο, δηλαδή ελληνικά και ορθόδοξο. Ο κόσμος τα έχει ξεχάσει. Δηλαδή. Άγιος Σάββας υγειασμένος. Ζει με ένα φάντασμα. Αυτός που σου λέει για αναλαμπή, καταρχάς είναι ο πρώτος που θα κάνει το εμβόλιο. Είναι ο πρώτος που θα προσκυνήσει τον παγκόσμιο δικτάτορα. Το έχει κάνει το εμβόλιο. Το έχει κάνει το εμβόλιο. Είναι ο πρώτος που θα προσκυνήσει τον παγκόσμιο δικτάτορα, τον ψευδομεσία της νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων. Που τους θέλει όλους ήδη εμβολιασμένους. Να συνεχίσει να απολαμβάνει τα αγαθά της αναλαμπής και να πάρει την Κωνσταντινούπολη. Αλλά στο τέλος δεν θα πάρει την Κωνσταντινούπολη, θα πάρει μισό μέτρο χώμα ή μάλλον ούτε χώμα, γιατί τώρα ανοίξαν από τεφροτήριο και τους αναλαμπιστές άμα πεθάνουν θα τους πηγαίνουν στη Ριτσόνα και θα τους καίνε. Με νόμο δήθεν για την προστασία από τη διάδοση του κορονοϊού. Εμείς είμαστε κατά της καύσης των νεκρών, είμαστε με την νεκρόσιμη ακολουθία. Κατά της καύσης των νεκρών. Κατά της αποτέφρωσης, καθότι δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαίες περιπτώσεις και την παράδοση της καύσης, όπου εκαίεται το σώμα αλλά δεν διελύεται και το υπόλοιπο που έμενε εθάπτετο. Στη σημερινή εποχή, αυτό που σου λένε αφελέστατε για αποτέφρωση δεν είναι τίποτα άλλο από μια βιομηχανική διαδικασία καταστροφής και εκμαυλισμού και βεβήλωσης του νεκρού σώματος και μετατροπής του σε σκόνη, σε κονιορτό. Δηλαδή είναι ένας κονιορτοποιητής βιομηχανικός και ένα σανατόριο, ένα αποτεφρωτήριο με χρήση υψηλής ενέργειας αερίων, βουτάνια, προπάνια και τέτοια. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν αυτή η καύση με την παραδοσιακή καύση και ταφή, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Φίλιππος Μακεδονίας, έτσι. Πρέπει να διαβάζουμε την επιμνημόσυνο δέηση πάντως. Πρέπει να διαβάζουμε οπωσδήποτε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους νεκρούς. Για τις ψυχές των νεκρών. Να τις φροντίζουμε, να φροντίζουμε και τους νεκρούς και την ψυχή τους. Και να τελούμε και μνημόσυνα. Όλα, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Να βράζουμε το στάρι. Οι ψυχές είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή ψυχές... Να ένας τύπος αναλαμπιστεί. Ναι, ακριβώς. Τραγουδάκια. Αυτό είναι ο αναλαμπιστής. Φλουφλισμός και καθαρά. Θα το δεις στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ.